Τα παιδιά μου μεγάλωσαν. Δηλαδή θα το νιώσεις κι εσύ. Γιατί πάντα μεγάλωνα και αισθανόμουν ότι τα παιδιά μου αυτό που ήθελα είναι να είναι υγιή και ανεξάρτητα. Και τώρα που έφτασα να το δω ότι είναι δόξα τω Θεώ, υγιή και ανεξάρτητα, εντάξει, το ανεξάρτητα σε φέρνει και σε λίγο περίεργη θέση, γιατί βλέπεις ότι έχει φύγει, ζει σαν ενήλικα, σαν να λαμβάνει τις ευθύνες του, πρέπει να διαχειριστεί το μπάτζετ που έχει για το μήνα του, πρέπει να διαχειριστεί τα ρούχα του, το φαγητό του. Εσύ πήγατε μαζί την πρώτη φορά στο σπίτι να το τακτοποιήσεις? Όχι, πήγε με τον μπαμπά του. Με τον μπαμπά του. Και πήγα εγώ πρόσφατα, πριν μια εβδομάδα ήμουν εκεί και τον είδα και συγκινήθηκα, γιατί είναι μεγάλος. Με βοηθούσε σε πράγματα που δεν ήξερα εγώ. Όπως βοηθάς εσύ τώρα τα παιδιά σου. Είναι και κούκλοι. Να είναι καλά, είναι καλά Φτούτους. Παιδιά. Είναι καλά παιδιά, αυτό χαίρομαι, γιατί είναι αντράκια. Ήταν δύσκολο να μεγαλώσεις τα παιδιά? Ναι, ήταν μόνη, πολύ δύσκολο. Μόνη. Σαφώς και υπήρχε ο μπαμπάς, αλλά... Ναι, αλλά όπως και να το κάνεις, νομίζω ότι οι μαμάδες πάντα κουβαλάνε. Και στο σπίτι να είναι ο μπαμπάς, οι μαμάδες κουβαλάνε μεγάλο βάρος. Όταν δεν είναι στο σπίτι, είναι λίγο παραπάνω το βάρος. Δύσκολο, ειδικά στην περίοδο της εφηβείας. Νομίζεις ότι δεν θα φτιάξουν ποτέ τα πράγματα, ότι τώρα ήρθε η καταστροφή, γιατί το παιδί βλέπεις να γίνεται ένας άλλος. Να έχει απαιτήσεις ή τέλος πάντων τοποθετήσεις στη ζωή του, που λες τώρα γιατί μου το λέει αυτό, γιατί θέλει να αλλάξει σχολείο, Παναγία μου, τι θα κάνουμε. Αλλά στρώνουνε. Αρκεί να έχεις επικοινωνία, να ξέρεις ότι υπάρχει μια γέφυρα, ότι θα έρθει να σου μιλήσει τα δύσκολα, για μένα αυτό είναι το σημαντικό. Γιατί αισθάνομαι πολύ ανήσυχη όταν τα παιδιά δεν μιλάνε ή βλέπω οικογένειες που. Είναι πολύ κλειστά τα παιδιά και δεν μπορείς να ξέρεις τι τρέχει στο μυαλό του και στη δύσκολη. Από ποιον θα ζητήσει βοήθεια, τι θα πει, τι θα του πούνε. Γιατί φοβήθηκες όλα αυτά τα χρόνια περισσότερο? Τι φοβόσουνε? Ανησυχούσα πάρα πολύ για την ακαδημαϊκή τους εξέλιξη. Δηλαδή, τα παιδιά μου δεν ήταν ποτέ οι μαθητές του 18 και του 19. Αλλά όταν χρειάστηκε ο Νικήτας, έκατσε μέσα, είχε να βγει από το σπίτι 2-3 μήνες και μάλιστα την περίοδο που εγώ έλειπα στην Τουρκία πέρσι, είχε στρωθεί στο διάβασμα, δεν είχε σηκώσει κεφάλι και τα κατάφερε, γιατί έτσι ήταν η διαχείρισή του. Και επίσης η διαχείρισή του έγινε καλύτερη όταν έπαψα εγώ να ανησυχώ. Όσο εγώ ανησυχούσα και του έλεγα, μα δεν διαβάζεις και τι είναι αυτό. Ο Νικήτας είναι ο μεγάλος. Ο Νικήτας είναι ο μεγάλος. Όσο ανησυχούσα εγώ, ήταν για εκείνον χειρότερα, δηλαδή λιγότερο νοιαζόταν. Όταν έπαψα εγώ να ανησυχώ, πήρε όλη την ευθύνη πάνω του. Να τα ακούσει αυτά. Έχεις δρόμο. Πω, πω. Ανησυχείς. Ανησυχώ, δεν ανησυχώ. Όλες.